Μεγάλη επιτυχία για τον νεαρό Φραντζισκάκη. Θα θέλαμε ως προπονητής να μας πείτε δύο λόγια για τη σπουδαία εμφάνιση σήμερα και τα ασύλληπτα ρεκόρ που κατάφερε να πετύχει στο αγώνισμα της Φυροβολίας. Η Τρίπολη μας πάει. Είχαμε κάνει ρεκόρ και πέρυσι. Είχε περάσει πάλι τα 80 μέτρα με την πεντάγυλη σφύρα ο Χρήστος. Σε φέτος έκανε μια μεγάλη επίδοση, είναι μεγάλη επίδοση αυτή. Βέβαια, να πω κάτι. Η επίδοση αυτή θα είναι μεγάλη άμα τελειώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει. Δηλαδή, προχωράμε. Δεν σημαίνει τίποτα ότι κάναμε όλα αυτά τα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει. Κύριε Παπαμαρκάκη, θέλω να αφιερώσω αυτό το ρεκόρ στον κύριο Μανώλη τον Μανολόπουλο, έναν άνθρωπο που εγώ τον γνώρισα σαν αθλητής. Μετά ήμασταν σε εισαγωγικά αντίπαλοι σαν προπονητές. Ένας άνθρωπος που μας έχει δώσει πάρα πολλά σε όλους. Έχει προσφέρει στο στίβο, έχει προσφέρει στο άθλημα, στη σφύρα. Και χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ρεκόρ αυτά γίνονται εδώ σε ένα αγώνα που είναι προς τιμήν του. Και μας τιμά και αυτός με την παρουσία του. Κύριε Παπαμαρκάκη, πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει ο αθλητής σας τόσο δυνατά τη σεζόν σε μια χρονιά που νομίζω είναι άκρως ενδιαφέρουσα από αγωνιστικής πλευράς? Εγώ να πω κάτι ότι ο αγώνας στόχος δεν είναι αυτός εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε την καλύτερη μας εμφάνιση. Τώρα υγεία να έχουμε, με τη βοήθεια του Θεού να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο. Πάρα πολύ. Ο Χρήστος είναι χαρισματικό παιδί. Εμείς έχουμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες προπόνησης κάτω. Μάλλον δεν έχουμε συνθήκες προπόνησης, δεν έχουμε χώρο. Σε κλωβό ο Χρήστος μπήκε, να φανταστείτε, χθες εδώ. Δεν έχουμε κλωβό, κάνουμε σε ένα μέρος που δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι με άμμο κάτω, σε αμόλοφους, σε ανηφόρα. Δεν έχουμε καθόλου συνθήκες καλές προπόνησης. Καλές συνθήκες, θα περιμένουμε καλύτερα ρεκόρ. Εντάξει, να δούμε. Μακάρι να έρθουν αυτές οι καλύτερες συνθήκες. Να σας πω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια πριν το παγκόσμιο να περάσουμε μια εβδομάδα τουλάχιστον εδώ για να καταφέρουμε να κάνουμε βολές σε κλωβό. Να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση για αυτό το θέμα που λέτε, κύριε προπονητά. Να μεγαλώσει λίγο ο χώρος. Τα είπαμε και με τον κύριο Μάνο πριν μέσα. Ο νεαρός Φραντζεσκάκης περίμενε πριν από αυτόν τον αγώνα ότι θα πετύχει μια τόσο μεγάλη εμφάνιση και δύο διαδοχικές τεράστιες επιδόσεις? Δεν το περίμενα καθόλου. Είχα στοχεύσει περίπου 3 μέτρα παρακάτω. Ήμουν και τραυματισμένος και δεν το περίμενα. Αλλά εντάξει, ήταν καλά μέτρα, πολύ καλά μέτρα. Θα δείξει τώρα στην πορεία πώς θα πάει. Η Τρίπολη και πέρσι αυτή η βαλβίδα σε πάει πολύ, έτσι. Ναι, και πέρσι είχα ωραία ψυχολογία και αυτό με βοήθησε και φέτος, πιστεύω, γιατί στη δεύτερη βολή, όπως πέρσι έκανα στη δεύτερη βολή το Πανελλήνιο ρεκόρ, το έκανα και φέτος, το είχα στο μυαλό μου έτσι και με βοήθησε αυτό, πιστεύω, να βγουν πιο εύκολα τα μέτρα. Δεν θέλω να σου περάσουμε επιπλέον πίεση για τη συνέχεια, αλλά η προσωπική στόχη για τη συνέχεια ποιοι είναι? Από μέτρα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, μιας και υπερβήκανε για πολύ τους στόχους μου. Στόχος μου τώρα είναι το παγκόσμιο και μια καλή θέση εκεί πέρα.